Πρόκειται για ένα από τα σημεία αναφοράς όχι απλά της Μεσσηνίας, αλλά της Ελλάδας και θα περίμενε κανείς σοβαρά διαχρονικά προβλήματα που ταλανίζουν κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες της περιοχής να έχουν αντιμετωπιστεί. Οι εικόνες αυτές είναι σε μία από τις πλέον τουριστικές γωνιές που οδηγούν στις παραλίες της Βοηδοκοιλιάς, της Αρμυρόλακας, της Κολοπανάς του Πετροχωρίου, της Καπνίστρας, του Ρωμανού και της Μπούκας. Αυτό το κομμάτι μας χάρισε ο Θεός εδώ μια ομορφιά, αλλά εμείς από την άλλη οι άνθρωποι εδώ της περιοχής το χειρίζονται πολύ λάθος. Η προσβασιμότητα, εγώ που δουλεύω εδώ και έρχομαι κάθε μέρα, μιλάμε για επικίνδυνους δρόμους, χωρίς φωτισμό, χωρίς ορατότητα, λόγω των ξερών χόρτων που φυτρώνουν κτλ. Και γενικά είναι πολύ δύσκολο, γιατί κινδυνεύει και η σωματική μας ακυρότητα. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, διαμαρτυρία. Αρκετοί επαγγελματίες προς τον Δήμο Πύλου Νέστορος, δυστυχώς ακόμη και σήμερα σε μια πολυδιαφημισμένη περιοχή, αφενός μεν λόγω των επενδύσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και αφετέρου λόγω της ύπαρξης Βοηδοκοιλιάς, που είναι ένα από τα ισχυρότερα και διεθνώς αναγνωρισμένα τοπόσημα της Μεσσηνίας, δεν έχουν λυθεί βασικά και κέρια ζητήματα υποδομών. Η εικόνα άλλωστε της πρόσβασης προς την Βοηδοκοιλιά είναι άκρως χαρακτηριστική. Φτάσει εκεί γίνεται με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Τα χορτάρια δυσκολεύουν την ορατότητα, οι βράχοι απειλούν στο πέρασμα και στο τέλος οι χώροι είναι βαλτωμένοι. Τα γεφύρια επικίνδυνα, ενώ δεν υπάρχουν έστω υποτυπώδεις υποδομές για να καλύψουν τις ανάγκες των εκατοντάδων λουόμενων που καθημερινά σειραίουν στην παραλία. Είναι ένα πανέμορφο μέρος, φυσικό περιβάλλον, κατάλληλο για σερφ. Είναι δύσκολο, έχουμε λασπώσει όλη η άμμο και δεν μπορούν να βγουν τα αυτοκίνητα. Χρειάζεται ντουζιέρες, χρειάζεται κάτι για να μπορεί ο κόσμος να νιώθει άνετα. Οι δρόμοι που καταλήγουν ακόμα και στις πλέον τουριστικές μονάδες παραμένουν ακόμη με χώμα. Σε άθλια κατάσταση. Και τώρα που το βλέπετε αυτή τη στιγμή, σήμερα έχει έρθει η τσάπα του Δήμου και έριξε μερικά χαλίκια και φέραμε και κάτι ψηφίδες και το κάπως το στρώσαμε και το ισώσαμε. Γιατί στο σημείο αυτό που βλέπετε υπήρχε μια τεράστια γούβα, μεγάλη, η οποία δεν παίρναγε αυτοκίνητο με τίποτα. Εγώ έχω μαγαζί στο χωριό εστίαση, εδώ λίγο πιο κάτω μένουν τα παιδιά του προσωπικού. Περνάω, κάνω delivery 50-100 φορές την ημέρα για καφέδες και για φαγητό, εξυπηρετούμε τον κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε όπως πρέπει. Και τα παιδιά που θέλουν, που έχουν πρόσβαση να έρχονται στο χωριό, αυτός ο δρόμος δεν περπατιέται όταν ειδικά βρέχει, ούτε με μπότα να μπορέσει κάποιος να διανύσει την απόσταση να φτάσει στο χωριό. Η περιοχή εδώ είναι αναπτυσσόμενη πάρα πολύ. Γίνονται βίλες, γίνονται το ξενοδοχείο του Κωνσταντιναβαρίνο που κάνει και άλλες βίλες και άλλα πράγματα. Και όλος αυτός ο κόσμος βγαίνει έξω. Γιατί είμαστε δίπλα, στο 1,5-2 χιλιόμετρα. Η παραλία Ρωμανού, η παραλία Πετροχωρίου, η Βοηδοκοιλιά είναι στα 2 χιλιόμετρα όλα αυτά. Το καθένα. Και αυτοί οι δρόμοι είναι σε κάκια κατάσταση. Τα ζητήματα λοιπόν αρκετά. Με κυρίαρχο εκείνο που έχει να κάνει με το πλήρως υποβαθμισμένο και ακατάλληλο οδικό δίκτυο. Από τον Κόμβο Λαβά προς όλες τις παραλίες. Το οποίο όχι απλά δυσχεραίνει τις μετακινήσεις, όσοι κινούνται σε μια μεγάλη έκταση περιοχή με επιχειρήσεις τουριστικές και αγροτικές, καταστήματα εστίασης και καταλήμματα, αλλά ταυτόχρονα είναι και η αιτία τροχαίων ατυχημάτων που σημειώνται καθημερινά, ειδικά τους μήνες αιχμής. Είναι απαραίτητο ως μια περιοχή με έντονο τουριστικό χαρακτήρα να δοθεί προτεραιότητα, αν όχι αυτή τη στιγμή στην ανακατασκευή των δρόμων, τουλάχιστον στην καλή σήμανση, στο φωτισμό. Γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα κάθε χρόνο που μπορούμε να τα γλιτώσουμε. Είναι ανθρώπινες ζωές, είναι υλικές ζημιές, είναι δυσφήμιση της περιοχής μας. Μας επισημαίνουν οι πελάτες πάρα πολύ την δύσκολη προσβασιμότητα, όπως έχουμε δει κλαδιά στο δρόμο, αρκετές λακκούβες, πέτρες, κομμάτια που στα χαμηλά αυτοκίνητα ειδικά έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Τα ζητήματα όμως δεν σταματούν εκεί, όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες. Η ανυπαρξία δημοτικού φωτισμού στο μεγαλύτερο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου καθιστά την κυκλοφορία οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών ιδιαίτερα επικίνδυνη τις νυχτερινές ώρες. Δεν υπάρχει σήμανση, δεν υπάρχει φωτισμό στο βράδυ, γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα, λες και γίνεται εσκεμμένα, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι εδώ και 15 χρόνια δεν έχει πέσει μια πίσα, ένα κιλό πίσα. Να προλάβουμε το μοιραίο, να μην γίνει και μετά να λέμε
έγινε το μοιραίο και ποιος φταίει. Αυτοί που φταίνε θα πρέπει και αυτοί που διαχειρίζονται να φτιάξουν αυτό το δρόμο. Δηλαδή να δώσουν μια προσβασιμότητα. Το μας το λένε και οι πελάτες, ότι βρε παιδιά, τόσο ωραίο μέρος με τόσο λάθος δρόμους. Από τους επαγγελματίες τίθενται και άλλα θέματα, όπως εκείνο της αποκομιδής των σκουπιδιών, το ζήτημα της εγκληματικότητας και της ασφάλειας, η ανυπαρξία δημοτικής ή γενικότερα αστικής συγκοινωνίας, τα προβλήματα στην ίδρυψη και οι συνεχείς διακοπές νερού. Λέμε τα προβλήματά μας εκεί που πρέπει να τα πούμε, αλλά προφανώς οι άνθρωποι δεν ακούνε, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Δηλαδή, κάπου αρχίζουμε και ψαχνόμαστε, κοιτάει ένας τον άλλον. Ο προβληματισμός χτυπά κόκκινο, όπως και η κραυγή αγωνίας. Για το γεγονός ότι μία από τις πλέον διαφημισμένες περιοχές της χώρας μοιάζει, όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες, να έχει στοιχεία αγωνής γραμμής.